Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και εγκαταλείφθηκαν από την πλοιοκτήτρια εταιρεία τα πλοία Πτολεμαίος και Αρίμπας, 3 μίλια έξω από το λιμάνι του Τζιμπουτί στην Ανατολική Αφρική, παραμένουν εχμάλωτοι εν πλώ οι Έλληνες αξιωματικοί, ανάμεσά τους και ο κριτικός Μανώλης Καμινάκης. Οι φετινές γιορτές είναι μαύρες τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους πίσω στην Ελλάδα. Τι να πει κανείς εδώ πέρα, καλά γιορτές εννοείται, εμείς δεν περνάμε γιορτές. Εμείς περνάμε ένα Γολγοθά, εμείς έχουμε επιτάφιο. Αντί για γιορτές χαρούμενες. Αυτό περνάμε, προβλήματα υπάρχουν εδώ πολλά, έχει ξεκινήσει η ιστορία. Για παράδειγμα για μένα, εγώ περιμένω 16 μέρες να μου φέρουν τα φαρμακά μου. Άσχημα, στενάχωρα, και για εκείνον και για εμάς την οικογένεια. Γιατί πιστεύαμε ότι θα έρθει. Έχω αρχίσει πλέον να απελπίζομαι. Εδώ και 24 ώρες έχει επιστρέψει στην πατρίδα ένας από τους Έλληνες ναυτικούς, όπως ανάρτησε σε προσωπικό του λογαριασμό ο Υπουργός Ναυτιλίας. Επιστρέφει σήμερα από το Τσιμπουτί ο υποπλοίαρχος κ. Αργύριος Τσαγκρής. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε πολύ σύντομα να λήξει η περιπέτεια και των άλλων ναυτικών μας. Ο κύριος που ήρθε γιατί ήταν ασθενής ο άνθρωπος, καρκινοπαθής. Δεν μπορούσε να τον αφήσουν εκεί. Αλλά τι θα γίνει με τους δικούς μας, δηλαδή να μας έρθουν τρελοί οι δικοί μας. Ο λιμενάρχης του Τζιμπουτί προβάλλει θέματα ασφαλείας σε περίπτωση που τα πλοία μείνουν ακυβέρνητα, ενώ αρνείται να επιτρέψει την είσοδό του στο λιμάνι για να μπορέσει το πλήρωμα να φύγει, ισχυριζόμενος ότι ο χώρος που θα καταλάβουν είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του. Παίζεται ένα παιχνίδι βρώμικο και το παιχνίδι ξεκινάει από τι. Να σκεφτείτε, ήρθατε στις 29 του μηνός, είχαμε εισιτήρια για να φύγουμε όλοι. Ήρθε πλήρωμα 24 άτομα να μας αντικαταστήσει από τις Ινδίες. Και τους φώναξε ο λιμενάρχης, μιλήσανε, καθίσαν 4 μέρες στο ξενοδοχείο, ήρθαν στις 20 του μηνός και φύγανε μετά από 3-4 μέρες. Και αυτή είναι όλη η ιστορία. Το παιχνίδι παίζεται εδώ στο λιμάνι, δεν μας αφήνουν να φύγουμε. Είχα μια ελπίδα ότι ναι, εντάξει, θα τακτοποιηθεί, θα έρθει, κάτι θα γίνει. Τώρα, τη μία έχω ελπίδα, την άλλη απελπίζομαι. Και εκείνος το ίδιο, τα νεύρα του άρχισαν ενώ ήταν πιο ήρεμος, τώρα. Αφού είδαν ότι πήγε πλήρωμα και έφυγε ήδη. Όσο συμβαίνουν όλα αυτά, οι ναυτικοί διαβιούν υπό άφλιες συνθήκες με τα καταστρώματα γεμάτα σκουπίδια και με λιγοστά τρόφιμα χαμηλής ποιότητας. Παρότι τα PI Clubs πληρώνουν ένα πράκτορα στο Τζιμπουτί για την αξιοπρεπή τροφοδοσία των πλοίων, η ποιότητα και η ποσότητα του νερού και των τροφίμων που φτάνουν τελικά στα ψυγεία τους είναι ένα άλλο θέμα. Τρόφιμα είμαστε σε οριακή κατάσταση. Έχει μείνει λίγο κρέας, λίγο αυτό, λίγο ψωμί, 2 ντομάτες. Αυτό είναι για την πρωτοχρονιά. Αν θεωρείται αυτό τραπέζι για τις γιορτές.